Εάν εμείς ήμασταν σκληρότερα καρύδια, θα απέτρεπα τον Ερντογάν, γιατί το ζητούμενο για τις ΗΠΑ είναι να μην γίνει πόλεμος. Και για να μην γίνει πόλεμος πρέπει ένας από τους δύο να μην πολεμήσει. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να κοντρολάρουν τον Ερντογάν και ξέρουν ότι μπορούν να κοντρολάρουν εμάς, τι θα κάνουν. Μάλιστα. Κρατήστε το. Ήθελα να πω στον κύριο Πρέσβη ότι καταρχάς σέβομαι τις γνώσεις του και τον επαγγελματισμό του στη διπλωματία, αλλά φαίνεται ότι σε πάρα πολλά θέματα που έχουν σχέση με το στρατό και με τις επιχειρήσεις δεν τα γνωρίζει. Ο στρατός πάντα είναι έτοιμος, οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες, αλλά περιμένουν εντολές από την πολιτική ηγεσία. Άρα λοιπόν όλα όσα είπατε δεν θα συμφωνήσω δυστυχώς. Θα θέλατε να απαντήσω? Α, θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, κύριε Αϊφαντή. Ναι, θέλω να πω ότι γιατί θα πρέπει να κοιμάται ο ελληνικός λαός. Είσαστε βέβαιος για τις ότι θα πάρετε τις εντολές που θα επιθυμούσατε την πολιτική ηγεσία? Αυτό είναι θέμα της πολιτικής ηγεσίας. Δεν θα παρέμβει ο στρατός και δεν είναι θέμα του στρατού. Ναι, γιατί και για τον Μπονάνο ήταν θέμα Ιωαννίδη. Αυτό δεν έφερε καμία ευθύνη. Με ρωτήσατε κάτι και σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν έφερε καμία ευθύνη. Εντάξει, αλλά σε μια δημοκρατική χώρα η πολιτική ηγεσία αποφασίζει, δεν αποφασίζει σαφέστατα το στράτευμα. Σαφέστατα. Η πολιτική ηγεσία προφανώς αποφασίζει. Όμως και καθήκον των στρατιωτικών είναι να τις πούν ότι όταν τους λέει να κάνουν άμυνα με ελλιπή μέσα, προδιαγράφεται το αποτέλεσμα αυτής της άμυνας. Μάλιστα. Δηλαδή εγώ είδα έναν Γάλλο αρχηγό ΓΕΘΑ να παραιτείται διότι διεφώνησε με τον πρόεδρο Μακρόν. Είχε το θάρρος να παραιτηθεί. Δείξτε μου έναν Έλληνα στρατηγό. Ξέρετε εσείς ότι δεν έχει ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία από τη στρατιωτική ηγεσία για κάποια θέματα, δηλαδή έπρεπε δεν να το ξέρετε εσείς. Δεν είναι θέμα να κάνουμε και εγώ. Είναι βέβαιο ότι τον έχει ενημερώσει. Όταν είσαι στις ανώτατες θέσεις, από ένα σημείο και μετά, εάν θεωρείς ότι δεν έχεις τα απαραίτητα μέσα για να κάνεις τη δουλειά σου επιτυχώς, παραιτήσαι. Εάν θεωρείς ότι τα έχεις, παραμένεις. Μάλιστα. Και μακάρι σαφώς να έχει μην τα απαραίτητα μέσα κατά την κρίση τους και μακάρι, μακάρι όταν γίνει το κακό, διότι είναι θέμα χρόνου, να μπορέσουν να υπερισχύσουν. Μακάρι. Η διεθνής κοινότητα είναι πεπισμένη ότι η Ελλάδα δεν θα υπερασπιστεί τα νησιά, πρωτίστως γιατί δεν θέλει. Δεν είναι πεπισμένη ότι την τελευταία στιγμή με μια ξαφνική μεταστροφή της θέσης μας θα πάρουμε ανάποδες και θα δώσουμε έναν επιτυχή αγώνα. Κύριε Πρέσβη, υπάρχει και ο αντίλογος. Δεν το θέλω. Διαπιστώνουν οι τρίτοι από δικές μας πράξεις και παραλήψεις, κυρίως παραλήψεις, ότι δεν έχουμε τη θέληση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απτό. Το ψηλαφείτε, δεν έχει κανείς παρά να μιλήσει λίγο off the record με πολλούς ξένους εδώ πρέσβεις και θα δουν πώς πληροφορούν τις κυβερνήσεις τους. Μάλιστα. Έχουν διαπιστώσει φρόνημα, έχουν διαπιστώσει. Το κρατώ αυτό, κύριε πρέσβη, που λέτε. Θέλω να πάω στον κύριο Φανέκο να δούμε ο ίδιος και πώς προσεγγίζει αυτή την αναβαθμισμένη ποιοτικά απειλή, αλλά και για αυτή τη συζήτηση. Η άποψη του κυρίου Πρέσβη ότι όταν η ηγεσία δεν έχει τα κατάλληλα όπλα ή τις συνθήκες παρετείται, είναι μια άποψη που την έχει συζητηθεί πάρα πολύ και επιτρέψτε μου να την αμφισβητήσω. Ποτέ οι ένοπλες δυνάμεις σε όλα τα ιστορικά παραδείγματα δεν είχαν επαρκείς πόρους και δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν μια σημαντική απειλή. Πάντα οι ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν υπό καθεστώς ανέχειας εντός εισαγωγικών. Μακάρι οι στρατηγοί να είχαν όλα τα όπλα που θα θέλανε σε στρατηγικό επίπεδο. Άρα είναι μια άποψη που... Να μην την προκαλούμε όμως μόνοι μας την ανέχεια. Ξέρετε, το θέμα της ανέχειας εξαρτάται εμπολής από πολλούς παράγοντες. Δεν είναι κάτι που είναι μια απόφαση της στιγμής. Όταν η χώρα χρωστάει 400 δισεκατομμύρια και όταν έχει περάσει μέσα από τις συμπληγάδες των μνημονίων, πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς όταν λέμε τέτοια πράγματα. Αφισβητούν την πολιτική βούληση της πολιτικής ηγεσίας να χρησιμοποιήσει. Δεν μας λένε ότι θα χάσουμε επειδή έχουμε κακό στρατό. Μας λένε ότι θα χάσουμε γιατί η πολιτική ηγεσία, όλο το πολιτικό σύστημα με το οποίο συναλλάσσονται καθημερινά. Ξέρετε, οι πρέσβεις μιλούν με βουλευτές, μιλούν με υπουργούς, μιλούν με πρώην υπουργούς. Λοιπόν, όλο το πολιτικό σύστημα εκπέμπει ότι δεν θέλει να πολεμήσει. Άρα αυτός ο αξιόμαχος στρατός δεν θα χρησιμοποιηθεί. Είναι τόσο σοβαρά τα ζητήματα της άμυνας
που όταν κάποιος πιστεύει ότι η εισήγησή του για το τι είναι αναγκαίο για να αμυνθεί επιτυχώς ή και να επιτεθεί επιτυχώς δεν γίνεται αποδεκτή, έχει το ίστατο όπλο της παρετήσεως. Εάν δεν παρετείται, σημαίνει ότι θεωρεί ότι με τα μέσα που του αφήνει η πολιτική ηγεσία, με τους περιορισμούς, ότι δεν θα κάνει προληπτικό πλήγμα, ότι δεν θα περάσει ποτέ τον Εύρο και να γίνει, ότι ακόμη και αν βληθούμε δεν θα βάλουμε μέχρι να πάρει εντολή, ακόμη και με όλα αυτά μπορεί να υπερισχύσει. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στο σημείο των γκρίζων περιοχών, που εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν ξεκινήσει ο πόλεμος. Το πρόβλημα είναι οι γκρίζες περιοχές. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Πρέσβη στο ζήτημα της πολιτικής απόφασης που καλύπτει αυτές τις γκρίζες περιοχές. Και οι γκρίζες περιοχές ποιες είναι? Παράδειγμα του να βγει ένα ερευνητικό σκάφος που δεν κάνει έρευνα στο βυθό, σεισμικές έρευνες, δεν παραβιάζει κυριαρχικό δικαίωμα σε βαθμό που να δικαιολογείται μια πολεμική σύγκρουση, και το έχει πει και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην πρώτη μας προσοχή που είχαμε κάνει. Του να γίνεται μια άσκηση με συμβολικό χαρακτήρα γύρω από τα νησιά ή του να αμφισβητείται ένα δικαίωμα, μια αρμοδιότητα που μας έχει δοθεί από τους διεθνείς οργανισμούς, είναι στα όρια. Δεν μπορείς να προκαλέσεις συγκρούσεις γι' αυτό το λόγο. Όταν κάνει υπέρπτυση πάνω από νησί, υπέρπτυση πάνω από την Αλεξανδρούπολη, όταν σου λέει πάρε τα όπλα σου από τα νησιά, αυτό δεν είναι ευθεία απειλή? Κοιτάξτε, το θέμα των υπερπτήσεων έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η παραβίαση των 6 και 10 ναυτικών μιλίων. Όχι, λέω υπέρπτηση πάνω από το νησί. Ναι, θα σας πω. Θα του λέμε, θα τον προειδοποιούμε για τα drones. Και δεν θα μας κατηγορούσε κανένας γι' αυτό. Τώρα, το αν θα ρίχναμε ένα μαχητικό ή όχι, αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικής ηγεσίας. Θα προσλάμβανα και άλλες παραμέτρους που είναι στην ευθύνη του πολιτικού. Μην κάναμε μια επιστράτευση όταν γινόταν το ΕΦΕΣ στο νησί που στοχευότανε, νομίζω ότι αυτή τη φορά ήταν η Χίος. Γιατί να μην κάναμε μια επιστράτευση, που είναι δικαίωμά μας? Είναι έμπρακτη εκδήλωση ότι έχουμε δικαίωμα να έχουμε στρατό στο νησί. Γιατί δεν καλούσαμε τους εφέδρους στα όπλα όταν γίνεται αυτή η άσκηση? Συνήθως οι επιθέσεις στο τέλος των ασκήσεων γίνονται. Γιατί δεν το κάναμε αυτό? Ναι, απλό. Γιατί αν ξανά έκανε πάλι μια άλλη άσκηση περίπου στο ίδιο, πάλι θα έκανε επιστράτευση. Και μετά άλλη μια άσκηση, πάλι επιστράτευση. Και τελικά θα ήμασταν σε μόνιμη επιστράτευση κάθε φορά που η Τουρκία θα πατούσε ένα κουμπί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το Ισραήλ τους καλεί δύο-τρεις εβδομάδες το χρόνο και δεν έχει καταρρεύσει. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν είναι Ισραήλ. Και δεν θα θέλαμε να είμαστε Ισραήλ. Δεν θα θέλαμε να κοιμόμαστε με ένα όπλο. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία αντιλαμβάνεται αλλιώς τα πράγματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια χώρα δημοκρατική που το σύστημα λήψης αποφάσεως είναι τελείως διαφορετικό από το Ισραηλινό. Γι' αυτό λοιπόν. Δεν είναι δημοκρατική χώρα. Δημοκρατική είναι, αλλά γνωρίζετε πως παίρνουν αποφάσεις πολεμικές στο Ισραήλ? Όταν θα μάθετε. Φυσικά λάζω, γνωρίζω, το έχω αναλύσει και το θέμα. Πείτε μου λοιπόν, Α, σας ακούω. Πώς παίρνω αποφάσεις? Στον πόλεμο του 1967, την απόφαση. Μιλάω για σήμερα. Πώς παίρνω? Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και το 1967 και για όλα τα πράγματα. Δεν συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στον πόλεμο του Λιβάνου το 2006, συνεδρίασε πάρα πολλές φορές το Υπουργικό Συμβούλιο και ασκήθηκε εντερότατη κριτική. Μακάρι να είχαμε τη δημοκρατία του Ισραήλ. Μακάρι να είχαμε και τους στρατιωτικούς του Ισραήλ, γιατί παρετούνται. Ο Νταγιάν έλεγε ότι στα θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει δημοκρατία. Αν παρεμβείτε, παρετούνται. Κύριε Πρέσβη, μην μου λέτε τώρα πράγματα που είναι προβληματικά. Οι αποφάσεις, επειδή ήμουνα στο Λίβανο το 2006, Στάλιν εσπευσμένα όταν έγινε η Ισραηλινή επίθεση και παρακολούθησα αυτές τις 33 μέρες από κοντά. Και διάβασα και όλη τη σχετική βιβλιογραφία, την Ισραηλινή πρωτίστως, η οποία είναι εξαιρετικά αναλυτική. Το Υπουργικό Συμβούλιο έπαιρνε τις αποφάσεις. Και ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου εμφανιζόταν ο στρατηγός Μοφάζ και έλεγε τι πρόκειται να Ωραία. Κάνει, μη, τι δεν πρόκειται να κάνει. Μην το συνεχίζετε. Λοιπόν, καταδείχτη... Μην το διεκτραγωδούμε. Κύριε Πρέσβη, εσείς θέλετε να κοιμάστε με ένα όπλο επειδή κάθε φορά ο Τούρκος πατάει το κουμπί, μπορείτε να το κάνετε. Αλλά δεν μπορείτε να το επιβάλλετε στον ελληνικό λαό και δεν μπορείτε να επιβάλλετε, θεωρώ πολύ σοφή την κυβέρνηση που δεν έκανε επιστράτευση και που δεν κλιμάκωσε. Τελεία και πάμε. Δεν είναι κλιμάκωση. Ήταν ένα αμυντικό, μια αμυντική εκδήλωση. Ωραία, κύριε Πρέσβη. Διαφωνούμε, αλλά δεν υπάρχει. Ναι, προφανώς. Νιώθετε ότι έχουμε μπει δηλαδή σε τροχιά σύγκρουσης? Είναι επιλογή της Τουρκίας? Η επιλογή της Τουρκίας είναι σαφώς η σύγκρουση. Αλλά αυτή τη στιγμή ο στόχος της,
Ο πρώτος στόχος δεν είναι να συγκρουστεί ντε και καλά. Ο πρώτος στόχος είναι να μας πειθαναγκάσει να πάρουμε τα στρατεύματα από το νησί. Επιχείρησε η ελληνική πλευρά να κάνει μια περιορισμένη αποστρατιωτικοποίηση, παίρνοντας τα βαριά όπλα, ορισμένα βαριά όπλα κτλ. Κτλ. Δεν αρκεί αυτό στην Τουρκία. Ο στόχος του είναι να μας πειθαναγκάσει. Και γι' αυτό είπα για την επιστράτευση. Όχι γιατί πρέπει να επιστρατεύουμε κάθε φορά τον πληθυσμό, το τοπικό των νησιών, όταν κάνει απέναντι Τουρκία ασκήσεις. Αλλά αυτή τη φορά θα ήταν μια ένδειξη, μια πολιτική κίνηση, έτσι, αποφασιστικότητας. Ώστε να του δείξουμε ότι δεν πρόκειται να πειθαναγκαστούμε. Αν δει ότι δεν μπορεί να μας πειθαναγκάσει, είναι δύσκολο έτσι να περάσει ανοιχτά στην άσκηση στρατιωτικής βίας. Γιατί η βασική προϋπόθεση για να ασκήσει στρατιωτική βία και να κάνει πόλεμο Ερντογάν είναι να πιστεί ότι εμείς στα 12 πρώτα λεπτά θα βγούμε και θα πούμε ότι χάσαμε, παρετούμεθα της πολεμικής προσπαθίας. Αν δει ότι έχει αποφασισμένους ανθρώπους απέναντί του, θα τον αποτρέψουν. Θα σας πω ότι πράγματι την Τουρκία κανείς διεθνής παίκτης δεν την θέλει διεθνή παίκτη, αλλά να που έγινε. Είναι διεθνής παίκτης η Τουρκία πια και το απέδειξε και με την κατάρρευση του ρωσικού αεροπλάνου που παραβίασε, αν παραβίασε, για κάποια δευτερόλεπτα. Προσέξτε δηλαδή πως υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμάς οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας, των εθνικών χωρικών υδάτων μας και μάλιστα με ασκήσεις με πραγματικά πειρά, είναι καθημερινές και είναι εκατοντάδες πια, 80 τη μέρα, 30, 50, αμέτρητες, δεν μπορούμε πια να μετράμε. Έτσι χάσαμε και τον πιλότο, το Σμιναγό, το Μπαλταδόρο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν εξουσία, δεν έχουν εντολή ποτέ να μην καταρρύψουν, ποτέ να μην λοκάρουν. Τι έχουν εντολή? Να κυνηγάνε γύρω-γύρω από το Αιγαίο, μέχρι κάποιος, με κάποιους ελιγμούς που κάνει, δύσκολους ή από την ανθρώπινη κούραση, να εκλείψουν οι φυσιολογικές του αισθήσεις και να θρηνήσουμε ένα από τα πολλά θύματα που έχουμε θρηνήσει. Δείτε λοιπόν πως ενώ κατέριψε το ρωσικό αεροπλάνο, σε λιγότερο από ένα χρόνο από τότε απέκτησε τακτική συμμαχία με τη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία κατάλαβε ότι τα συμφέροντά της μια χαρά εξυπηρετούνται αυτό το χρονικό διάστημα από την Τουρκία και την εμπιστεύθηκε και καλά έκανε. Αντιστοίχως λοιπόν οι Αμερικανοί στην προσπάθειά τους να τραβήξουν την Τουρκία μακριά από τη Ρωσία της δίνουν τα F-35. Αντιλαμβάνεστε, ο πρόεδρος της Τουρκίας τόλμησε πριν από ένα μήνα να πει ότι οι Αμερικανοί αν δεν κάτσουν καλά στο Αφρίν θα δοκιμάσουν το Οθωμανικό χαστούκι. Και όταν στη συνέχεια αυτής της δήλωσης οι Αμερικανοί με τους Ρώσους μαζί παρέδωσαν το Αφρίν στην Τουρκία, νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πια αυτό που πολύ σωστά είπε ο κύριος Γρίβας. Είμαστε μόνοι μας και πρέπει να επιλέξουμε αν θα παλέψουμε, αν θα πολεμήσουμε και όχι θα πολεμήσουμε, θα πάμε στη δουλειά μας το πρωί και πολέμησα, κουράστηκα πολύ. Αν θα πολεμήσουμε με κυριολεκτικούς όρους για την εθνική μας επιβίωση, γιατί ατομική επιβίωση δεν θα υπάρξει, ή αν έχουμε επιλέξει την εθνική αυτοκτονία και στο πλαίσιο αυτό έχουμε επιλέξει τον τρόπο της ευθανασίας. Γιατί αυτό υφιστάμεθα τώρα. Και για να το πω τελείως απλά και τα γραμματάκια στη σειρά, δυστυχώς δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα ο τρόπος να υπερασπίζεσαι την ελευθερία σου παρά μόνο με τη βία. Να ξέρετε, και πρέπει να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας, ότι η Τουρκία δεν είναι αποφασισμένη να καταλάβει την Ελλάδα ή κομμάτια της Ελλάδας. Θέλει τη Θράκη, θέλει το Αιγαίο, αλλά άμα μπορεί θέλει και τη Θεσσαλονίκη. Είναι η πόλη της καρδιάς του, είπε ο Ερντογάν, της καρδιάς της Τουρκίας. Μεταξύ άλλων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Τουρκία θέλει εύκολα να καταλάβει και ολόκληρη την Ελλάδα, αν της το επιτρέψουμε. Δεν θέλει να χύσει τόνους αίματος. Πρέπει λοιπόν εμείς, ο ελληνικός λαός, και δυστυχώς επειδή δεν το κάνουν οι κυβερνήτες μας, όλο το πολιτικό σύστημα, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Και πρέπει να το πούμε εμείς, εγώ, ο κύριος Γρίβας, ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμος, όπως πάρα πολύ καλά το έχει κάνει το Ισραήλ
Γι' αυτό και είναι τεράστια δύναμη, γι' αυτό και έχει νικήσει όλους τους πολέμους σε αυτά τα 70 χρόνια που έχουν περάσει. Εμείς είχαμε την τύχη ή την ατυχία 70 χρόνια να ζήσουμε αυτή την ήσυχη περίοδο, η οποία μας αποβλάκωσε τελείως, μας έκανε μαλθακούς, δειλούς και παρακμιακούς. Και μας το λένε αυτό οι κυβερνήτες μας και τα μέσα ενημέρωσης σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό και το λέει η Ελβετία αυτό. Η Ελβετία έχει 4 εκατομμύρια στρατό, όσοι είναι και οι πολίτες της. Όλοι οι πολίτες εκπαιδεύονται, όλοι οι πολίτες έχουν όπλα στα σπίτια τους και την άλλη μέρα το πρωί είναι έτοιμοι να παρουσιαστούν και να πολεμήσουν για την πατρίδα τους, που γνωρίζουμε όλοι ότι η Ελβετία δεν έχει συμμετάσχει σε κανέναν παγκόσμιο ή περιφερειακό πόλεμο. Έχει συμμετάσχει σε άλλα πράγματα, και επίσης, κυρία Μαρούκα. Ακόμα καλύτερα, ακόμα λιγότερο θα έπρεπε να θέλει να είναι ετοιμοπόλεμη. Εμείς αντιστοίχως λοιπόν που δεν μας το είπανε να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας και να το κάνουμε επειδή θα χρειαστεί, θα είναι ο νυν υπερπάντων αγών. Θα πρέπει να επιβιώσουμε όπως κάποτε το κάναν οι πρόγονοί μας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι ετοιμοπόλεμοι από τις ηλικίες των 14 ετών έως 70, γυναίκες και άντρες, και να έχουμε νόμιμα όπλα όλοι στα σπίτια μας. Μόνο έτσι ο Τούρκος θα το ξανασκεφτεί. Το λέει μια νομικός αυτό, νόμιμα όπλα όλοι στα σπίτια. Νόμιμα όπλα και σκοποβολές αθλητικά σωματεία, μια χαρά. Όλες οι ηλικίες, γυναίκες, άντρες. Ξέρετε, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ ότι θεωρούσαμε ότι και η Λιβύη ήταν πάρα πολύ ισχυρή, αλλά να που διαλύθηκε και έχει 4 κυβερνήσεις τώρα. Μία του ΟΗΕ, μία των ανταρτών, μία νόμιμη, μία... Φιλάρχων. Ναι, ό,τι να είναι. Δυστυχώς υπάρχει λογική με την οποία επιδιώκουν κάποιοι αυτό που εμείς ζούμε σήμερα, άλλοτε ως Αραβική Άνοιξη, άλλοτε ως... αδυσόπιτο και χωρίς λόγο πόλεμο. Δηλαδή, ποια ήταν η αιτία τελικά του πολέμου στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία, σήμερα που μιλάμε ακόμα, και φαίνεται να επεκτείνεται σιγά σιγά, με έναν σκεπτικισμό βέβαια. Υπήρξε ένας τέος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία, ο οποίος το 2007, ο Γουέσλι Κλάρκ, αποκάλυψε ο ίδιος ότι είχε μάθει ήδη από το 2001 από τους πρώην υφισταμένους του που είχαν ανέλθει στην ιεραρχία ότι η Αμερική ετοίμαζε πολέμους σε 7 κράτη. Και όταν άκουσε ποια κράτη, μεταξύ των οποίων ήταν το Ιράκ, η Λιβύη, η Σομαλία, το Σουδάν, το Ιράν, η Συρία, έμεινε άφωνος και ρώτησε γιατί ρε παιδιά, γιατί τόση πόλεμη για τα πετρέλαια, για κάτι άλλο. Και του είπε ο τέος υφιστάμενος του ότι και εγώ, λέει, έχω την ίδια απορία. Νομίζω, λέει, για να εκπαιδευόμαστε, για να συνεχίζει να παράγει πολεμική μηχανή. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπάρχει ένα ερώτημα από τηλεθεατές σε σχέση με τις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας. Πώς το αξιολογείτε και οι δύο, ο οποίος είπε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε την ερευνητική μας προσπάθεια στη Μεσόγειο. Δεν το προσδιορίσε το σημείο. Τι λέτε εσείς, κυρία Μαρούπα? Είναι δύο εικόνες. Η μία εικόνα είναι της παγκοσμιοποίησης. Κάποιος θέλει να γίνει το αφεντικό του πλανήτη και όλοι οι υπόλοιποι να είμαστε δούλοι. Και η άλλη εικόνα είναι εμείς με τους γείτονές μας πως πορευόμαστε. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Τουρκία, αλλά και αυτό που έχει κάνει και έχει ανοίξει το τόξο γύρω μας η Τουρκία και με τα Σκόπια και με την Αλβανία. Αρκεί να πω ότι στην Αλβανία έχει ανακαινήσει 2 αεροδρόμια, της Αυλώνας και της Κούτσοβας. Έχει εγκαταστήσει εκεί F-16. Έχει 2 λιμάνια του Δυραχείου και της Τάρνοβας, αν θυμάμαι καλά. Δεν λέω καλά το όνομα μάλλον. Εν πάση περιπτώσει, εκεί έχει ελιμενήσει τον στόλο της. Στα Σκόπια επίσης δίνει εξοπλισμό. Δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις του Ερντογάν. Μιλάει πάντα για μουσουλμανικό πληθυσμό. Οι δηλώσεις του ότι δεν θα μπει ποτέ το κράτος των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ αν δεν έχει το όνομα Μακεδονία. Από πού και ως πού? Ποιος τον έκανε συνομιλητή? Και πώς είναι δυνατόν με τέτοιες δηλώσεις του εχθρού μας εμείς να συνηγορούμε και να δίνουμε το όνομα? Πρέπει να μιλήσουμε και για τη Μακεδονία κάποια στιγμή. Αλλά
να πάμε και παρακάτω. Έχουν πει πολλές φορές ο Μπουρχάν Κουζού, ο σύμβουλος του Ερντογάν, στα τέλη του 2016 είπε ότι το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι δυο γίδια που βόσκουν πάνω σε ένα βράχο. Αν οι Έλληνες, ακούστε, αν οι Έλληνες κυριαρχήσουν στο Αιγαίο θα έχουν το 65%. Ακούστε, το 65%, όχι όλο, αν κυριαρχήσουμε. Διαφορετικά, λέει, θα ζητάμε άδεια για να περνάμε από το Αιγαίο. Δείτε λοιπόν πώς προοδευτικά αυτό που συζητούσαμε πριν, πώς το δόγμα Νταβούτογλου για το ζωτικό χώρο, ότι το Αιγαίο είναι αυτονόητα πρέπει να επεκταθεί η Τουρκία προς το Αιγαίο, αλλά και το δόγμα του Νταβούτογλου αναφορικά με την Κύπρο, ότι ακόμα και έναν Τούρκο, Τουρκοκύπριο, να μην είχε η Κύπρος επάνω, την Κύπρο έπρεπε να την ανακαλύψουν, υποχρεωτικά είναι δική τους, γιατί αφορά το ζωτικό τους χώρο και την επέκταση της γεωστρατηγικής τους επιρροής που την θέλουν και την επιδιώκουν με όλα τα σωστά μέσα. Δείτε όμως στο Αιγαίο πώς τα βήματα γίνανε από το 87 μέχρι το 2017, μέσα σε 30 χρόνια. Το Αιγαίο από μια κλειστή ελληνική λίμνη έχει γίνει μπες στη σκύλια, λέστε και αλαιστικά μη δώσετε. Κυριολεκτικά περιδιαβαίνουν τουρκικά πολεμικά, τώρα επακουμβούν, για να χρησιμοποιήσω και την κομψή έκφραση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αν είναι δυνατόν ανακοίνωση του ΓΕΘΑ να αναφέρει εμπορικό, το εμπορικό πλοίο Καρμάτε επακούμβησε στο ελληνικό πολεμικό πλοίο, αν είναι δυνατόν να έχουμε ανακοινώσεις, ναι, ανακοινώσεις του ΓΕΘΑ πέρσι, 29 Ιανουαρίου του 2017, που λένε ότι το τουρκικό πλοίο Κουσάντασι εισήλθε και έκανε ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Εγώ θα αναρωτηθώ, έχει καμία διαφορά η άσκηση με πραγματικά πυρά από την άσκηση πραγματικής κυριαρχίας στο Αιγαίο? Δεν είναι αυτό άσκηση πραγματικής κυριαρχίας? Η δέσμευση του Αιγαίου 365 μέρες το χρόνο με αεροναυτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά δεν σημαίνει είναι δικό μου το Αιγαίο και θα το κάνω ό,τι θέλω. Μπήκε λοιπόν, λέει, 2 μίλια ανατολικά του φαρμακονησίου σε ελληνικά χωρικά ύδατα και η κανονιοφόρος Νικηφόρος βρισκόταν στην περιοχή, λέει, ακούστε εκφράσεις, παρακολουθούσε, λέει, και ξέπεμπε σήματα απομάκρυνσης. Δεν ήξερα ότι πρέπει να έχουμε πολεμικά πλοία για να λένε φύγε καλέ μου. Και δεν θα κάνουν βολές κάποια στιγμή, αφού δεν φεύγει ο άλλος ή θα φύγει όποτε θέλει, ή τελικά δεν θα καταρρύψουν ή δεν θα βυθίσουν. Αυτό που ζήσαμε με τα Ήμια δεν ήταν τυχαίο το 96. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση, αρκεί κάποιος να δει μια τηλεοπτική εκπομπή και να δει πώς ξετυλίγονταν αυτά που έλεγαν οι αρχηγοί των όπλων και ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο αρμόδιος υπουργός για τα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ, Μαρούπα, για να καταλάβουμε ότι τα Ήμια θα μας ξανασυμβούν σύντομα και δεν θα αφορούν βραχονισίδα. Να μην το αφήσουμε όμως να φύγει. Θα αφορούν το Αιγαίο και ολόκληρο. Και επικαλούμε εδώ τον καθηγητή στη γεωπολιτικής βεβαίως, αλλά στη σχολή Ευελπίδων. Δεν είναι όλο μόνο χώρος ελληνικών χωρικών υδάτων. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πολύ περισσότερο αν είναι κάτω από την ομπρέλα του κοινού μας μαγαζιού εντός εισαγωγικών του ΝΑΤΟ. Γιατί δεν έχουμε 12 ναυτικά μίλια, συγγνώμη να σας διακόψω. Μα μη ρωτάτε εμένα. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε για διεθνή ύδατα και συγγνώμη έτσι που πήρα το λόγο, είναι δυνατόν το δίκαιο της θάλασσας να μας λέει 12 και εμείς να λέμε δεν τα θέλουμε, ενώ η Τουρκία έχει κάνει το ίδιο και προς Κύπρο και προς Εύξηνο Πόντο? Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί η Τουρκία θα μας υπαγορεύσει ο εχθρός μας ότι είναι αιτία πολέμου το να μην ασκήσουμε εμείς τα νόμιμα δικαιώματά μας και δεν το κάνουμε. Το θεωρούμε φυσιολογικό αυτό? Για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Γρυβάς. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι το διεθνές δίκαιο, όπως έχει πει και ο καθηγητής μου Μάζης, είναι ισχυρό στρατός αεροπορία ναυτικό και τέλος. Φαντάζομαι ότι δεν διαφωνείτε, κυρία Μαρούπα, στα όσα είπε ο κύριος Γρυβάς. Και επαυξάνω, αλλά ξέρετε, εγώ θέλω να φτάνουμε πάντα στο διατάφτα. Δηλαδή, και τι θα κάνουμε, γιατί και κάτι πρέπει να κάνουμε. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι καλλιεργείται στον ελληνικό λαό από το πολιτικό σύστημα σύσσωμο
μία, ένα αίσθημα απόλυτης ιτοπάθειας. Είμαστε ήδη ιτημένοι πριν σκεφτούμε ότι θα χρειαστεί να πολεμήσουμε. Γι' αυτό μας αναφέρουν διεξοδικά τους πολέμους τους οποίους έχουμε ιτηθεί. Αλλά ξεχνάνε να μας αναφέρουν ότι πάντα 300 ήμασταν, πάντα 300 θα είμαστε και πάντα θα νικάμε. Γιατί αυτό το έχει μέσα στην ψυχή του ο ελληνικός λαός και ξέρει να το κάνει. Συμμαχία είναι η ισχύς και το συμφέρον. Γιατί έχουμε αποφασίσει να μην έχουμε ισχύ ως θέση η Ελλάδα, όπως πολύ σωστά το λέει ο κύριος Γρίβας. Όχι ο ελληνικός λαός, γιατί ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε μια μόνιμη διαμάχη με όλες του τις ηγεσίες ως προς το ότι συμβαίνουν τα αντίθετα από αυτό που θέλει να κάνει. Το όνομα της Μακεδονίας δεν το δίνουμε, η ηγεσία μας το δίνει. Λαθρομετανάστες δεν θέλουμε, 90% ακούστε το ποσοστό, δηλώσεις του κυρίου Μουζάλα, του προηγούμενου Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, ήδη από τα τέλη του 2015, 80% άνθρωποι οικονομικοί μετανάστες έλεγε. Δεν είναι πρόσφυγες. Από πού και ως πού δεν θεωρούμε πολεμικές ενέργειες όλες τις παραβιάσεις που γίνονται καθημερινά στο Αιγαίο και να τις αντιμετωπίσουμε ως τέτοιες. Από πού και ως πού οι δύο στρατιωτικοί μας που βρίσκονται όμοιροι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία δεν έχουμε απελάσει όλους τους κατώτερους τουλάχιστον διπλωματικούς υπαλλήλους και δεν έχουμε κλείσει τα σύνορα. Και για να φτάνουμε λοιπόν και στο διατάφτα, ο Στόλτενμπεργκ έχει πει καμιά δεκαριά φορές, βγαίνει συνέχεια στο Ανατολού, ξέρετε, έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία. Θέλουν οπωσδήποτε, επειδή είναι ισχυρός σύμμαχος και το λένε καθημερινά η Τουρκία τους έχει αποδείξει ότι οι ηγέτες της είναι αποφασισμένοι να την κάνουν μεγάλη την Τουρκία όπως την έχουν ονειρευτεί. Οπότε παίζουν μαζί τους και εμάς μας έχουν αφήσει τα αζήτητα διότι είμαστε θελόδουλοι. Δεν συναλλάσσεται κανείς, δεν διαπραγματεύεται κανείς με έναν αποφασισμένο να παραδοθεί. Έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ξεκάθαρα λοιπόν ο Στόλτενμπεργκ λέει ότι έχουμε λέει διαφορές, ακούστε τώρα εκφράσεις φοβερές, ελληνοτουρκικές, οι διαφορές Ελλάδος-Τουρκίας είναι γνωστές και πρέπει να λυθούν ειρηνικά. Άντε πάει καλά μέχρι εκεί. Άλλες, βγήκε ο Ερντογάν το Σεπτέμβριο του 2016 και είπε η Χίος, η Λίμνος και η Λέσβος είναι τουρκικά νησιά. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Και οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Μάρτιν Σέφερ, ο οποίος τους απάντησε το εκπληκτικό ότι ξέρουμε λέει ότι υπάρχουν διαφορές στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας και σε καμία περίπτωση η Γερμανία δεν θα πάρει θέση. Το ίδιο, ακριβώς την ίδια δήλωση, με τρεις διαφορετικές λέξεις, έκανε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος τύπου του State Department. Μπορεί όμως κάποιος να αντιλέξει ότι στην τελευταία σύνοδο κορυφής, κυρία Μάρκο, το κείμενο. Μισό λεπτό. Σωθήκαμε, αλλά επειδή εσείς μιλάτε για δηλώσεις, γενικά ως χώρα λειτουργούμε με φαντασιώσεις και για τους Αμερικάνους και για τους Ρώσους και για τους Γερμανούς και για όλους, αν θέλετε. Έχετε δίκιο, αλλά φτάνει η στιγμή που διαπιστώνεις ότι τα αδύναμα ήδη στη φύση δεν επιβιώνουν και πρέπει να αποφασίσεις αν είσαι από αυτούς που θα επιβιώσουν ή όχι. Εγώ δεν μιλάω για δηλώσεις επειδή μείναμε στα λόγια. Έχουμε περάσει σε πράξεις. Το είδαμε, συνέβη με την έννοια. Πήγε το γεωτρύπανο στο οικόπεδο 3 να αντλήσει, να ξεκινήσει την άντληση φυσικού αερίου στην Κύπρο και έφυγε άπραγο. Γιατί? Γιατί τα τουρκικά πολεμικά πλοία πήγαν και κάνανε αυτό που τους είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν, και σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό, γιατί η Τουρκία έχει πολιτική, συγκροτημένη και διαχρονική. Έχει ένα στρατηγικό στόχο και τον επιδιώκει με όλες τις τακτικές που υπάρχουν, λιγότερο ή περισσότερο. Πότε αφήνει σκηνή, πότε τραβάει σκηνή. Δείτε λοιπόν τι συνέβη σε μας, η μεν Ελλάδα είπε στην Κύπρο, η Κύπρος είναι Ελλάδα. Δεν το ξεχνάμε. Ο ελληνικός λαός και ο κυπριακός λαός είναι ένας λαός. Είναι ο ελληνικός λαός. Και δεν το ξεχνάμε ούτε θα το αφήσουμε έτσι εμείς αυτό που το αντιλαμβανόμαστε. Παρόλα αυτά, η επίσημη θέση της Ελλάδας ήταν ότι δεν σου στέλνω βοήθεια. Και παρόλα αυτά και η επίσημη θέση της Κύπρου ήταν δεν κάνω τίποτα. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Και επειδή ξέρω ότι είμαι Ελληνίδα και κατάγομαι από Έλληνες, και πρέπει να βγούμε κάποτε από τη σκιά των προγόνων μας. Δυστυχώς αναλώθηκε το αίμα που κάποτε κάποιοι δαπάνησαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα και να είναι τα σύνορά μας στον Εύρο,
στις Σέρες, στη Δράμα, στη Φλόρινα, στην Ήπειρο και να είναι και η βραχονισίδα ανθρωποφάς. Και έφτασε η ώρα που πρέπει να αποφασίσουμε. Ή θα πολεμήσουμε για να κρατήσουμε τα δικά μας, δεν ζητάμε εμείς τίποτα παράλογο, ή θα μας καταπιούν οι άλλοι. Και ξέρετε, δυστυχώς οι Τούρκοι είναι βάρβαροι. Το έχουν αποδείξει σε όλους τους πολέμους που έχουν διεξαγάγει. Οι Τούρκοι αυτό που κάνουν είναι εθνοκαθάρσεις. Το κάνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στην Τουρκία. Το κάνουν με τους Κούρδους, το κάνανε στο Αφρίν, το κάνουν με τους Σύριους. Το έχουν κάνει με τους Πόντιους, με τους Αρμένιους, με τους Κύπριους, με τους Σμυρνιούς, με τους Κωνσταντινοπολίτες. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν. Διότι έχουν αποφασίσει ότι θέλουν μόνο τα εδάφη και τη γεωστρατηγική θέση. Δεν θέλουν τους πληθυσμούς να τους γεννάνε ένα 1821 κάθε τόσο. Άρα πρέπει να βρούμε ηγεσία ελληνική η οποία θα στηρίξει το σχέδιο του ελληνικού λαού που είναι η επιβίωση, και πρέπει και ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί, αν θέλει ο ίδιος να επιβιώσει, ότι πρέπει μόνος του να κάνει αυτά που πρέπει, να καταστεί ετοιμοπόλεμος σήμερα, γιατί αύριο μπορεί να μην υπάρχουμε. Και ετοιμοπόλεμος είσαι μόνο όταν ξέρεις να χειρίζεσαι όπλο και είσαι αποφασισμένος αυτόν που θα μπει μέσα στο σπίτι σου να αρπάξει την οικογένειά σου, να βιάσει τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου. Είσαι αποφασισμένος να μην του το επιτρέψει με κανένα τρόπο. Λάβετε υπόψη σας βέβαια και την πέμπτη φάλαγγα, για την οποία δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Θέλω να πω στους Έλληνες αξιωματικούς ότι οφείλουν να αυτενεργήσουν και να υπερασπιστούν τη σημαία και τα ελληνικά εδάφη, και να πω σε αυτούς που βρίσκονται στην κυβέρνηση οποτεδήποτε της Ελλάδας, ότι να ξέρουν ότι η παράδοση και σπιθαμής ελληνικού εδάφους δεν θα μείνει έτσι. Κάνουν αδικήματα και είναι πολύ σοβαρά. Είναι αδικήματα που περιγράφονται στον ποινικό κώδικα. Είναι η εσχάτη προδοσία που τιμωρείται με ισόβια, και είναι άμεση συνέργεια σε επιβουλή εδαφικής ακεραιότητας που τιμωρείται με θάνατο. Δεν θα μείνει έτσι. Αυτοί που παραδίδουν εδάφη θα κάτσουν στο σκαμνί.